πανέντα αρετή φιλονησιών νεκτάριον τιμήσομεν πιστή ως εν Θεός δεάποντα Χριστού αναβλήσει γαριάς εις παντόδα πας της ευλαβός κραυγάζουσι δόξα το σε θαυμάς αντιχριστό δόξα το σε θαυμαστός αντί δόξα το ενεργούν τη διά σου τα συνειάματα της Ελλάδος απάσιση προείστασε προμάχος και τερατούργος εξαισίων και εκπλούσης η κόρη σου καλά δε πανένε Μαρία γαρφωτίζεις εν τάχει τους τυφλούς δίνους δε απελάβνεις δαιμόνας και παραλύτους δε συσφίγγεις αγαθή κρυμνώντες σώζεις και πάσεις βλά εις τους Ήπρος τρέχοντας δόξα το σχόλος σχόλος η Χριστού δόξα το σε θαυμαστός αντί δόξα το ενεργούν τη διά σου τη αυτετέρατα. Θα σε πω πότε. Απόψη το θέμα μας είναι αγιαστήτω το όνομά σου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας έχει διδάξει πώς πρέπει να κάνουμε την προσευχή μας. Τη διδασκαλία αυτή τη βρίσκουμε στην προσευχή που καλούμε Πάτερ ημών. Στην προσευχή αυτή μας διδάσκει ο Κύριος τι πρέπει να ζητάμε από τον Θεό. Το πρώτο πράγμα που ζητάμε, λέει ο Χριστός μας, η πρώτη αίτηση προς τον Θεό είναι, πρέπει να είναι το αγιαστήτω το όνομά σου. Θα ήθελα απόψε να εξετάσουμε με κάποια λεπτομέρεια το τι σημαίνει αυτό το αγιαστήτω το όνομά σου. Τι σημαίνει αγιαστήτω το όνομά σου? Φαίνεται σαν να ευχόμαστε να αγιαστεί εκείνος που είπε Άγιοι έσεστε ότι Άγιος εγώ ο Κύριος, ο Θεός ημών. Σαν να έχει την δύναμη η δική μας η προσευχή να αυξήσει την αγιότητα του Θεού. Όχι, δεν είναι αυτό. Ζητάμε να αγιαστεί ο Θεός εν ημίν, εντός μας δηλαδή. Η αστική του χάρη να φτάσει σε μας. Με αυτό το αίτημα ο άνθρωπος ομολογεί ότι είναι αμαρτωλός, πεσμένος και ζητάει τη δωρεά της αληθινής μετάνοιας. Αγιαστείτε το όνομά σου στο ναό της ψυχής μου. Το επιθυμώ και ζητάω αυτό γιατί δεν το βρίσκω μέσα μου. Το αντίθετο βρίσκω. Θλιβερή υποδούλωση στην αμαρτία και στα πονηρά πνεύματα, τα πνεύματα που επινόησαν την αμαρτία, με μόλυναν με την αμαρτία, με εχμαλώτησαν και εξολοκουθούν να με κρατούν εχμάλωτα μέσω της αμαρτίας. Στην ψυχή μου φωλιάζουν λογισμοί, κακοί και αισθήματα εμπαθή. Αγιαστείτε το όνομά σου εν ημί, ώστε με τη βοήθεια του Κυρίου να γίνω συνεργός, συνεργός του Θεού εννοεί ότι εργαζόμαστε με τον Θεό για τον ίδιο σκοπό όπως ακριβώς ένας δούλος μπορεί να εργάζεται μαζί με τον βασιλέα για να κατορθώσουν ένα σκοπό. Έτσι το αγιαστείτε το όνομά σου είναι έτοιμα να μας δώσει σε εμάς ο Θεός την δύναμη να
επιτρέψουμε τον Κύριο να εισέλθει στην καρδιά μας. Η χάρη του Κυρίου. Τι εννοούμε όταν ομιλούμε για την χάρη του Θεού? Ο Άγιος Νικηφόρος επικαλεί την χάρη την οποία λαμβάνουμε στην Εκκλησία ως αγιαστική και φωτιστική χάρη. Ο άνθρωπος, σώμα και ψυχή, έχει τη μοναδική ικανότητα να λαμβάνει την αγιαστική και φωτιστική χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι πάντοτε μαζί μας, συνήθως με αδιαβλήτους τρόπους, αλλά μερικές φορές με τρόπους που είναι προφανές. Κάθε στάδιο μετοχής της χάριτος της Αγίας Τριάδος έχει το δικό της επίπεδο χάριτος, το οποίο σταδιακά γίνεται πιο έντονο και πιο αισθητό. Η χάρη του Θεού είναι απαραίτητη για να υπάρξουν τα πάντα. Ακόμα και ένα κουνούπι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη χάρη του Θεού. Όταν όμως ομιλούμε για την καθαγιαστική χάρη που μας αναδημιουργεί και μας κάνει παιδιά του Θεού και πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, μιλάμε για τη χάρη του Θεού που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να την λάβει διαμέσου της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος έχει τη μοναδική ικανότητα να λαμβάνει τη χάρη του Θεού. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε με την εικόνα και την ομοιότητα του Θεού. Αυτή η ειδική δημιουργία έδωσε εις τον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει Χριστοειδής. Ζήσε λίγο το φως. Στην εικόνα αυτή θέλω να παρατηρήσετε, είναι η δημιουργία του Αδάμ. Κοιτάξτε το πρόσωπο του Αδάμ, ότι είναι ίδιο με το πρόσωπο του Χριστού μας. Τότε λένε οι πατέρες ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού μας και φέρνει τη χάρη. Βλέπετε εδώ στην εικόνα ότι η χάρη έρχεται από τον Χριστό μας και πηγαίνει κατευθείαν εις τον Αδάμ. Λάθος. Πάλι εδώ βλέπουμε μια άλλη εικόνα του Αδάμ. Τούτη η εικόνα είναι στα μετέωρα και είναι η εικόνα που ο Αδάμ ονομάζει τα ζώα στον Παράδεισο. Βλέπετε εδώ, ο Αδάμ πάλι και εδώ στην εικόνα αυτή εικονίζεται ως με τη μορφή του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού μας. Εδώ βλέπουμε την εικόνα της που αναγκάστηκε ο Αδάμ με την Εύα, τώρα φωνάνε δερμάτινες σχετώσεις, να φύγουνε από τον Παράδεισο και ο Αρχάγγελος εκεί εμποδίζει να ξαναγυρίσουνε. Και άναψε το φως ξανά. Σας έδειξα αυτές τις εικόνες για να μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο άνθρωπος, ο Αδάμ και Εύα, έχουν δημιουργηθεί κατ' εικόνα και ομοιότητα του Θεού. Είναι μια ειδική δημιουργία που έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει παιδί του Θεού. Στις επιστολές του ο Άγιος Παύλος αναφέρεται συχνά στον σωτήρα μας. Θα δούμε σε πολλά μέρη του Αποστόλου Παύλου να ομιλεί για τον σωτήρα μας ως εικόνα του Θεού. Ο Χριστός μας είναι εικόνα του Θεού, εμείς είμαστε κάτι εικόνα, δηλαδή σύμφωνα με την εικόνα, σύμφωνα με τον Χριστό μας. Αυτό εννοεί ότι ο Θεός μας έπλασε κάτι εικόνα, μας έπλασε σύμφωνα το να είμαστε με τον Χριστό μας. Εμείς οι άνθρωποι δηλαδή είμαστε εικόνα της εικόνας του Θεού, του Χριστού μας δηλαδή. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε με την εικόνα του Χριστού λαμβάνοντας τον σπόρο που θα τον κάνει όμοιο με τον Χριστό. Δεν δημιουργήθηκε ο Αδάμ τέλειος.
δημιουργήθηκε με έναν σπόρο μέσα του. Δημιουργήθηκε παιδί, ώστε να μπορεί να μεγαλώσει και να φτάσει στο όριο ηλικίας του Χριστού μας. Να φτάσει εκεί που είχε, όπως είχε ο σκοπός της δημιουργίας. Και θα εργωνότανε ο Αδάμ μία μέρα όμοιος με τον Χριστό μας. Οι χριστιανοί, δηλαδή εμείς, είμαστε φορείς αυτής της εικόνας για την οποία λέει ο Απόστολος Παύλος, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ενδυσάμενοι να ντυθούμε των νέων των ανακαινούμενων εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του χτίσεντος αυτών. Δηλαδή, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας ότι έχετε ενδυθεί τον νέον άνθρωπο που ανανεώνεται στη γνωστή μετά την εικόνα εκείνου που τον έχει δημιουργήσει. Αυτό θα το δούμε σε πολλά σημεία στις υποστηλές του Απόστολου Παύλου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ακολουθούντας τους Αγίους Πατέρας, έχει εκφράσει πολύ ωραία τη ορθόδοξη διδασκαλία σχετικά με το ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να γνωρίσει τον Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος επικαλεί τους ψαλμούς που μας διδάσκουν, τους ψαλμούς του προφήτου Δαβίδ, που λέει ο προφήτης, «Ο Θεός μου, ο Θεός μου, προς σε ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου. Και ανίδω, ούτως εν του Αγίου όφθην, σι του ειδίν, την δύναμή σου και την δόξαν σου». Ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, ερμηνεύει αυτές τις λέξεις, δηλαδή «εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς, σι η σάξ μου», με το ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να είναι μέτοχος του Θεού, έχει ανάγκη να μετάσχει από τον Θεό, να είναι ο Θεός τροφή του. Ο άνθρωπος με τη αμαρτία των πρωτοπλάστων, Αδάμ και Εύα, έχασε ο άνθρωπος αυτή τη μετοχή, και γι' αυτό το λόγο λέει ο προφήτης, διψά η ψυχή μου και το σώμα μου, διότι δεν έχουμε τη μετοχή αυτή από τον Χριστό μας που θα μπορούσε να σβήσει την δίψα αυτή που έχουμε. Είδαμε στις εικόνες της δημιουργίας του Αδάμ πώς μετέδωσε ο Θεός τη χάρη του εις τον Αδάμ, ώστε ενικούσε η χάρη, δηλαδή ενικούσε εννοεί ζούσε μέσα του, ενικούσε, ζούσε μέσα του η χάρη του Θεού. Και ο Αδάμ, επειδή ζούσε μέσα του η χάρη του Θεού, όπως είδαμε, έγινε Χριστοφόρος. Και γι' αυτό οι εικόνες δείχνουν τον Αδάμ να μοιάζει τον Χριστό μας. Χριστοφόρος. Όταν με την αμαρτία όμως έχασε αυτή τη χάρη, εδίψησε η ψυχή του για τον Θεό που είχε χάσει. Όταν μιλάμε για τη μετοχή του Θεού, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς χρησιμοποιεί τις λέξεις του Αποστόλου Παύλου, κοινωνός και μέτοχος. Είναι δύο λέξεις του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες θα κοιτάξουμε λίγο καλύτερα απόψε. Ο Απόστολος Παύλος στους προς Κορινθίους επιστολή χρησιμοποιεί αυτές τις λέξεις εναλλάξιμα στη διδασκαλία του για το μυστήριο της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Οι λέξεις κοινωνός και μέτοχος προϋποθέτουν μια διπλή λειτουργία μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο κάνοντας αυτόν παιδί του, και ο άνθρωπος ενεργοποιεί και βιώνει την παρουσία του Θεού. Χρειάζεται αυτή που λένε άιπατε συνεργασία μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός έρχεται σε μας, αλλά εμείς μας δίνει τη χάρη του, αλλά εμείς βιώνουμε τη χάρη του. Ο Απόστολος Παύλος αναλύει πώς γίνεται αυτή η μετοχή. Πάλι στους Κορινθίους, δεύτερα στις Κορινθίες, και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εμείς γαρ ναός Θεού έστε ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσωμε αυτόν Θεός και αυτοί έσονται εμείς λαός». Εγώ, λέει ο Θεός, θα ενικήσω, θα βρεθώ, θα έλθω να κατοικήσω και εμπεριπατήσω, δηλαδή θα περπατήσω μαζί τους
και θα είμαι δικός τους Θεός και αυτοί θα είναι δικός μου λαός. Εγώ θα είμαι πατέρας τους και αυτοί θα είναι οι γη και θυγατέρες μου. Η δυνατότητα να έχουμε τον Θεό να κατοικεί μέσα μας περιορίζεται από την μειωμένη ικανότητα της εικόνας του Χριστού που βρίσκεται μέσα μας. Αλλά καθώς η εικόνα του Χριστού γίνεται πιο φωτεινή, αυξάνεται η ικανότητά μας να λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό εξετάζοντας την πνευματική εξέλιξη των μαθητών του Κυρίου μας. Όλοι οι μαθητές, λίγο μετά την εκλογή τους, τους δόθηκε η χάρη του Θεού για να θεραπεύσουν όλες τις ασθένειες και να εκδιώξουν τους δαίμονες. Αργότερα ο Σωτήρας είπε στους μαθητές ότι μερικοί από αυτούς θα ειδούν την βασιλεία των ουρανών να έρχεται με δύναμη. Δηλαδή μερικοί θα λάβουν περισσότερη χάρη από ό,τι είχαν προηγουμένως. Αμέσως μετά αυτό, στο Ευαγγέλιο του Αποστόλου Ευαγγελιστού Μάρκου, 1ο κεφάλιο, βλέπουμε τους Αγίους Πέτρου, Ιωάννη και Ιάκωβου να προχωρούν στη Θεία Γνώση με την παρουσία τους στη μεταμόρφωση του Κυρίου στο όρος του Θαβόρ. Παρόλο που τώρα μπορούσαν να δουν την θεότητα του Κυρίου μας, δεν είχαν ακόμη απελευθερωθεί από το θάνατο. Η πνευματική τους ικανότητα αυξήθηκε καθώς η εικόνα του Χριστού μέσα τους έγινε πιο φωτεινή και την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής έλαβαν την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ακούμε «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών». Αυτή είναι η ευλογία που ο Άγιος Παύλος απεύθυνε στους Κορινθίους. Σας παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στην λέξη «κοινωνία». Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό εξετάζοντας την πνευματική εξέλιξη των μαθητών του Κυρίου μας. Και όπως είδαμε, τη χάρη που λάβανε στο όρος του Θεβόρ, τότε που έγινε η μεταμόρφωση του Χριστού μας. Θέλω να σας δείξω μερικά πράγματα, εδώ δύο, για να καταλάβουμε καλύτερα. Αυτή είναι η εικόνα της μεταμορφώσεως του Χριστού μας που βρίσκεται στο όρο Σινά. Βλέπετε, είναι ο Κύριος εκεί και γύρω του είναι η χάρις της Αγίας Τριάδος και ακτινοβολεί η χάρις αυτή και πηγαίνει αυτή η χάρις και στον προφήτη Ηλία και στον προφήτη Μωυσή αλλά και στους προφήτας Πέτρο, Ιωάννου και Ιάκωβο. Η ίδια χάρις την λάβανε στη μεταμόρφωση. Βλέπετε εδώ τώρα, τούτη είναι μια εικόνα στην Καπαδοκία. Το ίδιο πράγμα. Ο Χριστός μας, γύρω το η χάρις της Αγίας Τριάδος, η άκτιστος χάρις του Θεού και ακτινοβολεί αυτή η χάρη στους μαθητάς και στον προφήτη Ηλία και στον προφήτη Μωυσή. Άναψε ξανά τα φώτα, Σπύρο. Η χάρις του Θεού που είναι ο ίδιος ο Θεός, η καθαγιαστική χάρις, γιατί είπαμε υπάρχει διαφορά, υπάρχει χάρη η οποία συντηρεί και κρατάει το κουνούπι στη ζωή, αλλά εμείς μιλάμε για την καθαγιαστική χάρη η οποία χάρις ποιεί τον άνθρωπο παιδί του Θεού. Παρόλο που μπορούσαν οι μαθητές τώρα, έπειτα από αυτό το μεγάλο μυστήριο της μεταμορφώσεως, να δούνε τη θεότητα του Κυρίου μας, δεν είχαν ακόμα απελευθερωθεί από τον θάνατο. Η πνευματική τους ικανότητα αυξήθηκε καθώς η εικόνα του Χριστού μέσα τους έγινε πιο φωτεινή. Και την μέρα της Αγίας Πεντηκοστής λάβανε το πλήρωμα της καθαριστικής χάρη τους της Αγίας Τριάδος. Μην ξεχάσετε ότι όλοι οι μαθητές έπρεπε να περάσουν από αυτό το στάδιο.
είδαμε ότι ο Ιούδας σε ένα σημείο εγκατέλειψε αυτή την προσπάθεια να αυξήσει τη χάρη που είχε, τη φώτιση, και έπεσε στο σκοτάδι. Και γι' αυτό μας λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι, αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, αγιάσει εμάς ολοτελείς, και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα, αμέμπτος εν την παρουσία του Κύριου μόνο Ιησού Χριστού τηρηθεί. Ολόκληρον, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα. Και το σώμα αγιάζεται από την καθαγιαστική χάρη. Ζητάμε από τον Θεό να έρθει και να κατοικήσει στην ψυχή μας και να μας δώσει την χάρη Του και να μας καθαγιάσει ώστε να γίνουμε ένα σώμα με τον Κύριον. Αγιαστείτε το όνομά Σου. Να γίνουμε ένα κομμάτι με τον Χριστό μας. Σε εκείνον ο οποίος αγαπά τον Θεό, υποσχέθηκε ο Θεός ότι ο Θεός θα κατοικήσει μέσα Του. Και λέει ο Κύριος, εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα. Και τι λέει ο Απόστολος τώρα, και μονήν παρά αυτό ποιήσουμε, δηλαδή, και θα φτιάξουμε ένα σπίτι μέσα Του. Δηλαδή ο Θεός ο ίδιος θα φτιάξει μονήν, δηλαδή σπίτι, θα κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Μας λέει ο ίδιος ο Χριστός μας στο κατ' Ιωάννη Ευαγγέλιο. Σπύρο, μια φορά ακόμα. Θέλω να σας δείξω κάτι. Αυτή τώρα είναι εικόνα του μυστικού δείπνου. Βλέπετε. Τώρα, γιατί διάλεξα αυτή την εικόνα να σας δείξω. Και κοιτάξτε ο Κύριος που είναι και όλοι οι μαθητές. Γίνανε ένα σώμα. Βλέπετε. Η εικόνα αυτή μας δείχνει ότι οι μαθητές με τον Χριστό μας είναι ένα σώμα. Δεν χωρίζεται. Δεν υπάρχει χωρισμός. Οι μαθητές είναι επέκταση του Χριστού μας. Ένα σώμα με τον Χριστό μας. Έτσι μας δείχνει αυτή η εικόνα. Έτσι μας καλεί και εμάς ο Χριστός να είμαστε. Αλλά όπως ξέρουμε εδώ, ήταν και ο Ιούδας, αλλά απεκόπηκε από το σώμα του Χριστού και κολλάστηκε. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος, μας καλεί να γίνουμε ένα σώμα και να μείνουμε κολλημένοι στο σώμα του Χριστού μας για πάντα, για να μπορούμε να είμαστε έτσι όπως είναι. Άι, μαθείτε τώρα, κολλημένοι με τον Χριστό μας, να είμαστε κι εμείς ένα σώμα με τον Κύριο. Και Σπύρο, τελευταία φορά. Δεν έχω άλλο. Βλέπετε, οι εικόνες μπορούν πολλά να μας διδάξουν. Γιατί οι εικόνες είναι για μας διδακτικά βιβλία και μπορούμε, αν κοιτάξουμε σε μια εικόνα, να μάθουμε πολλά πράγματα. Στην εικόνα αυτή που είδαμε τώρα του μυστικού δείπνου, βλέπουμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι και ο Χριστός μας είναι ένα σώμα. Οι Άγιοι Απόστολοι εμφανίζονται ως επέκταση του σώματος του Κυρίου μας. Δια της καθαγιαστικής χάριτος, ο χριστιανός γίνεται σύσσωμος με τον Χριστό. Οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη να περιγράψουμε αυτή την εικόνα όταν λένε σύσσωμος. Τι θα πει σύσσωμος? Ένα σώμα. Γινόμαστε ένα σώμα με τον Χριστό μας. Ο Άγιος Κύριος Ιερουσαλήμων, νομίζω και σήμερα γιόρταζε. Γιόρταζε σήμερα ο Άγιος Κύριος. Μας διδάσκει σύσσωμοι και σύνεμοι, δηλαδή το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα του Χριστού γενόμενοι, ούτω γαρ και Χριστοφόροι γενόμεθα του σώματος αυτού και το αίματος εις τα ημέτερα αναδεδομένο μέλη, σε όλα τα μέλη μας, σε όλο το σώμα μας. Γινόμαστε ένα σώμα με τον Κύριο, δια τούτου γινόμαστε Χριστοφόροι, έχοντας το σώμα του Κυρίου και το αίμα αυτού εις τα μέλη του σώματός μας. Ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει, εμείς δε έστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό μας το λέει στους πρώτους Κορινθίους. Μέχρι, γιατί εδώ είδαμε, δεν έγινε για τον Ιούδα, μέχρι, έως ποτέ, καταντήσουμε, να φάσουμε οι πάντες εις την ενότητα
της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώμενου του Χριστού. Είναι το Ευαγγέλιο από την Κυριακή έπειτα από τα φώτα. Σύμφωνα με τον Άγιο Άι της Δαμασκού, είμαστε συνδεδημένοι με τον Χριστό, μπορούμε ακόμη να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό περισσότερα από τους αγγέλους. Προσέξτε τώρα. Είμαστε, μπορεί να γίνει ο άνθρωπος πιο κοντά, πιο συνδεδεμένος με τον Θεό από ότι είναι οι ίδιοι άγγελοι. Οι άγγελοι αποτελούνται μόνο από μια αγγελική φύση. Αλλά ο Χριστός ανέλαβε μια ανθρώπινη φύση πέρα από τη θεϊκή του φύση και γι' αυτό και το λόγο μπορούμε να ενωθούμε σωματικώς με τον Χριστό όταν η ανθρώπινη φύση του εμφανίζεται και είναι παρούσα σε εμάς. Η ανθρώπινη φύση μας είναι κατώτερη από τους αγγέλους, αλλά λόγω της ενσαρκώσεως και της καθαριαστικής χάριτος έχει γίνει ανώτερη των αγγέλων. Ο ύμνος που λέμε στα βαπτίσια, όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, δεν είναι απλώς μια ποιητική έκφραση, αλλά πρέπει να είναι κατανοητό με την κυριαλεκτική έννοια ότι ο Θεός αναμεγνύεται με τον άνθρωπο, ανάκρασης λένε οι πατέρες που λέει αναμείγνεται, και ο άνθρωπος δίνεται, φοράει απάνω του τον Θεό. Όσοι Χριστόν παπτεί, Χριστόν ενεδίσαστε. Για αυτόν τον λόγο προσκυνούμε τα τίμια λείψανα των Αγίων, διότι πιστεύουμε πως το σώμα του Αγίου γίνεται δοχείο της άκτιστης θείας χάριτος, δοχείο της άκτιστης καθαριαστικής χάριτος. Το σώμα του Αγίου γίνεται Χριστοφόρο και Πνευματοφόρο. Για τον ίδιο λόγο ευλαβούμε και τα σώματα των κοιμηθέντων χριστιανών. Γι' αυτό έχουμε την κηδεία, έχουμε τα μνημόσυνα, πηγαίνουμε στον τάφο και ανάβουμε καντήλι, διότι αυτό το σώμα του χριστιανού είναι σώμα το οποίο είχε κοινωνήσει, είχε βαπτιστεί, είχε λάβει το Άγιο Μύρο και είχε κοινωνήσει τα άχρηστα μυστήρια, είχε ενωθεί με το σώμα του Χριστού μας. Και δεν μπορούμε αυτό το σώμα να το πετάξουμε ή όπως κάνουν οι περισσότεροι σήμερα οι αιρετικοί, να το κάψουμε έτσι. Πρέπει να το έχουμε μια ευλάβεια. Πώς ένα Άγιο Ποτήριο που έχουμε στην Εκκλησία πάνω, όταν παλιώσει και πάρουμε άλλο, δεν παίρνουμε το Άγιο Ποτήριο το παλιό να το πετάξουμε οπουδήποτε. Αλλά το βάζουμε σε ένα μέρος για να το φυλάξουμε και το τιμόμαστε. Ένα άψυχο, γιατί το Άγιο Ποτήριο είναι άψυχο, είναι μέταλλο, χρυσό, ασήμι. Πόσο άνθρωπος είναι ανώτερος από το Άγιο Ποτήριο ακόμα όταν κοινωνάει. Γιατί μπαίνει μέσα του ο ζωντανός Χριστός και μεταδίδει τη ζωή αυτή στο σώμα και στην ψυχή και στην καρδιά αυτού του χριστιανού. Και γι' αυτό κρατάμε τα μνημόσυνα, γι' αυτό κρατάμε και στα μνήματα όσοι μπορούμε, γι' αυτό ανάβουμε καντήλι, γι' αυτό κάνουμε προσευχή, ανάβουμε κεράκι για τον άνθρωπο αυτό, σώμα και ψυχή. Γι' αυτό και στο πιστεύω, λέμε ότι πιστεύω και στην Ανάσταση των νεκρών. Σήμερα οι περισσότεροι αιρετικοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες δεν παραδέχονται Ανάσταση νεκρών. Αλλάζουν, τα διερμηνεύουν. Ακόμα πολλοί από αυτούς δεν παραδέχονται ότι σωματικά ανατίθηκε και ο Κύριος. Αλλά εμείς σαν χριστιανοί γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια και γι' αυτό το λόγο προσκυνούμε τα τίμια λείψανα των Αγίων, όχι μόνο των Αγίων, αλλά και όλων των χριστιανών. Ο Θεός είναι φως και δίνει την λαμπρότητά Του σε εκείνους που καθαρίζουν την ζυσμένη λαμπάδα της ψυχής τους. Μας ξαναανάβει την λαμπάδα, την κάνει την λαμπάδα μας μέσα στην ψυχή να καίει πιο φωτεινά. Ανανεώνεται με την δύναμη του Θεού. Θαύμα παράδοξο. Ο άνθρωπος να ενώνεται με τον Θεό όχι μόνο πνευματικά αλλά και σωματικά. Άνθρωπος και Θεός να γίνονται ένα, όπως ένα είναι και το ζωντανό ανθρώπινο σώμα με την ψυχή. Με την ένωση αυτή ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν Θεός.
όπως λένε οι πατέρες, κατά χάρη Θεός γίνει ο άνθρωπος Θεός. Όπως λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ, στο ψαλτήρι δεν διαβάζουμε, εγώ είπα Θεοί έστε και υψίστο πάντες. Ο Χριστός βεβαίωσε, ο μένων εν ημί, εν αυτό ούτως φέρει καρπών πολλήν. Εάν μη της μείνει εν ημί, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξηράνθη. Και συνάγωσιν αυτόν και στο πυρ βάλωση. Μείνετε εν ημί, μας λέει ο Χριστός μας. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Όποιος δεν μείνει μαζί μου, θα το βγάλουμε έξω. Πώς είναι όταν κλαδεύουμε το κλίμα και το αφήνουμε εκεί να ξηραθεί, να χαθεί. Πώς όμως μένουμε εμείς στον Χριστό και αυτός σε μας. Την απάντηση μας την έχει δώσει ο ίδιος ο Κύριος. Στο λόγο πριν από το πάθος του προσευχήθηκε στον Πατέρα. «Σι Πάτερ», λέει ο Κύριος, «εν ημί καγώ εν σι». Είναι και αυτοί, δηλαδή οι χριστιανοί, «εν ημίν όσοι», να είναι οι χριστιανοί μέσα μας, να είναι μαζί μας. «Καγώ την δόξεν ειν δέδοκασμι», δηλαδή και εγώ την δόξη, τη χάρη την οποία έχω λάβει από σένα, «δέδοκα αυτής», την έδωσα σε αυτούς, τους χριστιανούς. Είναι όσοι να, για να είναι ένα, ένα, καθώς εμείς ένεσμεν. Εγώ εν αυτής, λέει ο Κύριος, εγώ εν αυτής και σύ εν ημί είναι όσοι τετιλωμένοι εις εν. Τι θα μας τη θεανθρωπίνη ένωση. Η ένωση όμως Πατέρα και Υιού δεν είναι παρά ένωση άπειρης και άφατης αγάπης. Και η αγάπη του Θεού προς τον Πατέρα φανερώνεται με την εν άκρα ταπείνωση, άρνηση του θελήματος του και την εκπλήρωση του θελήματος του Πατρός. Αυτό ακριβώς χαρακτηρίζει πρωταρχικά την Θεία Ένωση. Αυτό όμως πρέπει να χαρακτηρίζει και τη δική μας αγαπητική ένωση με τον Χριστό μας. Η ένωση μας με τον Χριστό πρέπει να βασίζεται σε αγάπη. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό μας με όλη την καρδιά μας. Αλλιώς δεν έχουμε αυτή την ένωση. Γι' αυτό την λέμε αγαπητική ένωση. Για να είναι γνήσια η ταπεινή εκπλήρωση του Αγίου θελήματός του. Αν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει, λέει ο Κύριος, και ο Πατήρ αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσουμεν. Ο Θεός έρχεται και πει μονήν παρά εμών. Με άλλα λόγια, ενώνεται μαζί μας. Τότε ζούμε μόνο την παρουσία του μέσα μας. Όταν πραγματοποιηθεί ο λόγος του, η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγω, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί ο Χριστός, αυτό το λέει στους προς Γαλάτας. Ζει όχι η δική μου ζωή, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά η ζωή του Κυρίου. Ομιλεί για τη ζωτική ένωση στην οποία ο Χριστός λειτουργεί μέσα στους πιστούς ως τη ζωή τους και γίνεται η κυριαρχική δύναμη μέσα τους. Η βασική δύναμη του χριστιανού είναι αυτή η αγάπη του Χριστού μας. Και αυτή η δύναμη μας ενεργοποιεί όλα τα έργα μας. Η αχριστό ζωή γεννάται σε αυτή τη ζωή και αρχίζει από εδώ. Ολοκληρώνεται όμως στην μέλλοντα ζωή όταν φτάσουμε σε εκείνη την ημέρα. Αλλά ούτε αυτή η ζωή μπορεί να την τελειοποιήσει στις ψυχές των ανθρώπων, ούτε η μέλωσα, αν δεν ξεκινήσει από εδώ. Γιατί την παρούσα ζωή σκοτίζει η σάρκα. Στη μέλωσα ζωή το φως θα ανατέλει και ο ήλιος θα στέλνει καθαρές τις ακτίνες του, αλλά δεν θα είναι δυνατό να πλαστούν τότε μάτια σε αυτούς που ζουνε στο σκοτάδι. Θα είναι αργά. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς καλεί το σώμα και την ψυχή του ανθρώπου συναδέλφους. Το σώμα και η ψυχή δουλεύουν μαζί για την αμοιβαία σωτηρία τους. Το σώμα και η ψυχή δημιουργήθηκαν με τη δυνατότητα να λάβουν το Θεό. Καμιά άλλη δημιουργία δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο Απόστολος Παύλος προς τους Κολασαείς επιστολήν μας διδάσκει. Ενδυσάμενοι των νέων
των ανακοινούμενων εις επίγνωσιν κατ' εικόνα του Χριστού αυτού ενδυθήκατε, λέει, ενδυθήκατε, ντυθήκατε εις επίγνωσιν κατ' εικόνα των νέων άνθρωπων, όπου γίνεται καινούριος ώστε να λάβει την εικόνα του Χριστού που τον έχει δημιουργήσει. Ο άνθρωπος δεν στάθηκε στο ύψος του. Ο άνθρωπος δεν στάθηκε στο ύψος στο οποίο τον τοποθέτησε εξ αρχής ο Θεός. Αμαυρώθη η εικόνα του Θεού. Ο άνθρωπος αμάρτησε και ξέπεσε από τη θέση του ως παιδί του Χριστού. Το ξέρουμε. Μετά την πτώση, με την έξοδο από τον Παράδεισο, το κατ' εικόνα αδυνάτησε. Όχι, δεν έσβησε, αλλά αδυνάτησε. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάστηκε να γίνει μια νέα δεύτερη δημιουργία, μια αναδημιουργία. Στο έργο αυτό της αναδημιουργίας του ανθρώπου και της ανυψώσεως του απαραίτητη είναι και η ελεύθερη συνεργασία του ανθρώπου με τον Θεό. Στην αναδημιουργία πρέπει ο άνθρωπος να συνεργαστεί με τον ίδιο τον Θεό. Η αναδημιουργία του ανθρώπου πραγματοποιείται με το λειτουργικό έργο του Κυρίου, το πάθος και την ανάσταση, και θα ολοκληρωθεί με την δεύτερη παρουσία του Χριστού. Η εν Χριστώ ζωή αρχίζει με την καθαγίαση του ανθρώπου, με την ευλογία του Θεού, με την χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ευλογείται και το βρέφος εις την κοιλία της μητρός του. Όταν κοινωνάει μια γυναίκα που είναι έγκυος και το βρέφος που βρίσκεται μέσα της λαμβάνει την καθαγιαστική χάρη. Η χάρη που τροποδοτείται στα μέλη του σώματος από το κεφάλι, δηλαδή από τον Κύριο, αγγίζει κάθε ένα μέλος του σώματος του Χριστού, τους χριστιανούς, και έτσι ενεργοποιούνται ανάλογα με την ικανότητα του καθενός να δεχθεί την καθαγιαστική χάρη. Ο Κύριος μας μεταδίδει την καθαγιαστική του χάρη, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να την δεχθούμε. Σε ένα σώμα, το κεφάλι μπορεί να στέλνει ενέργεια στο πόδι, αλλά αν το πόδι έχει κοπεί και δεν είναι πλέον ενωμένο με το σώμα, η ενέργεια αυτή δεν φτάνει με το αποκομμένο πόδι. Μόνο στην Εκκλησία μπορούμε να βιώσουμε όλο το έργο του Χριστού. Συμπεριλαμβανομένης της Πεντηκοστής, χωρίς σταυρό δεν γίνεται ανάσταση. Χωρίς να σταυρωθεί ο άνθρωπος με την νηστεία, την προσευχή, τη μετάνοια, την ταπείνωση, την άσκηση, δεν μπορεί να βιώσει την εν Χριστώ ζωή. Προηγείται ο σταυρός στη ζωή του Χριστού και του Χριστιανού. Και έπεται η ανάσταση και η Πεντηκοστή. Η εν Χριστώ ζωή αρχίζει με την καθαγίαση του ανθρώπου, με την ευλογία του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ευλογείται και το βρέφος, όπως είπαμε, στη μητέρα του. Στα Ιερά Μυστήρια εικονίζουμε την ταφή του Κυρίου και εξαγγέλουμε το θάνατό του. Με αυτά γεννιόμαστε, μορφωνόμαστε και συναπτωόμαστε υπ' Θεός με τον Σωτήρα μας. Γεννόμαστε ένα σώμα με τον Σωτήρα μας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτά είναι εκείνα με τα οποία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ζούμε την εν Χριστώ ζωή. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και έσμεν, λέει στις πράξεις των Αποστολών. Στο μυστήριο του βαπτίσματος, ο Κύριος μας παίρνει νεκρούς και διαφθαρμένους και μας εισάγει για πρώτη φορά στη ζωή. Η χρήση με το Άγιο Μύρο τελειοποιεί αυτόν που γεννήθηκε, γιατί προσφέρει ενέργεια κατάλληλη για αυτή τη ζωή. Η Θεία Ευχαριστία, η κοινωνία, συντηρεί και διατηρεί τη ζωή αυτή και την υγεία, γιατί ο άρτος της ζωής δίνει την δυνατότητα να διαφυλάξουμε όσα αποκτήσαμε και να παραμείνουμε ζωντανοί, να μείνουμε ζωντανοί. Ζούμε λοιπόν με αυτόν τον άρτο, κινούμαστε με το μύρο, έχοντας λάβει την ύπαρξη από το βάπτισμα.
Με αυτόν τον τρόπο ζούμε εν το Θεό, μεταθέτοντας τη ζωή από τον ορατό στον αόρατο κόσμο. Δεν αλλάζουμε τον τόπο, αλλά αλλάζουμε τον τρόπο και τη ζωή μας. Γιατί δεν μετακινούμεθα, ούτε ανεβήκαμε εμείς προς τον Θεό, αλλά αυτός ήρθε και κατέβηκε σε εμάς. Δεν τον ζητήσαμε, αλλά μας ζήτησε ο Κύριος. Δεν αναζήτησε το πρόβατο, τον ποιμένα και η δραχμή, τον οικοδεσπότη. Αυτός έσκυψε στη γη και βρήκε την εικόνα, βρήκε το πρόβατο. Έφτασε εκεί που περιπλανήταν το πρόβατο, το σήκωσε ο Χριστός μας και το κλείτωσε από την περιπλάνηση. Χωρίς να μας μετακινήσει από εδώ, και ενώ μένουμε στη γη, μας έκανε ουρανίους. Έβλεπε μέσα μας την ουράνια ζωή, χωρίς να αναβάσει εμάς στον ουρανό, αλλά χαμηλώνοντας και καταβαίνοντας τον ουρανό σε εμάς, όπως λέει και ο προφήτης, έκλεινε ουρανούς και κατέβει. Με αυτά λοιπόν τα ιερά μυστήρια, σαν από θηρίδες εισέρχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης στο σκοτεινό αυτόν κόσμο. Θανατώνει την κοσμική ζωή και αναστάνει την υπερκόσμια. Το φως του κόσμου νικά τον κόσμο. Αυτό επενίσεται ο Κύριος όταν λέει, εγώ για νίκηκα τον κόσμο. Θα βάζει σε θάνατο και σώμα τη μόνιμη και αθάνατη ζωή του. Με την τέλεση των μυστηρίων έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα μας. Συνάπτεται και προσφύγεται δι' εμάς. Πνίγει την αμαρτία μέσα μας, ενστελιάζει τη ζωή και τη δύναμη του και μας κάνει κοινωνούς στη νίκη του. Πόση αγαθότητα όταν βαπτιζόμεθα μας στεφανώνει, όταν μετέχουμε στο δείπνο, στην λειτουργία, μας ανακηρύσει νικητές. Αλλά γιατί με ποια λογική από λούτρο και μοίρα και τράπεζα να προέρχεται νίκες και στεφάνι που είναι καρπός κόπων ιδρυτών, ιδρώτων και αγώνων. Επειδή αν και δεν αγωνιζόμαστε, ούτε κοπιάζουμε μετέχοντας στα μυστήρια, εξυμνούμε εκείνον τον αγώνα, τιμούμε τη νίκη, προσκυνούμε το τρόπαιο και ολοκληρώνουμε σφοδρή και άρρητη αγάπη για τον νικητή. Ο Κύριος είναι ο νικητής. Εμείς λαμβάνουμε τα νικητήρια. Οικειούμαστε τα τραύματα, τις πληγές και το θάνατο του και τα βάζουμε μέσα στην ψυχή μας, όπως μπορούμε, όσο κατά δύναμη μπορούμε. Κοινωνούμε την ίδια τη σάρκα του νεκροθέντος και αναστάντος Χριστού. Εύλογα λοιπόν αναλαμβάνουμε τα αγαθά που προήλθαν από το θάνατο και τους αγώνες του Κυρίου μας. Η εγκόσμια αποστολή του Χριστού έγινε πηγή της χάριτος του Θεού. Αυτή η αποστολή, η άκρα ταπείνωση του Κυρίου, έγινε πηγή της αγιαστικής χάριτος που λαμβάνει ο άνθρωπος και δι' αυτής ενώνεται με τον Κύριο και δίνεται να ζήσει την εν Χριστώ ζωή. Με αυτόν τον τρόπο ζούμε εν το Θεό, μεταθέτοντας τη ζωή από τον ορατό στον αόρατο κόσμο. Όπως είπαμε, δεν αλλάζουμε τόπο, αλλά αλλάζουμε τρόπο της ζωής. Χάρη στα Άγια Μυστήρια έρχεται σε εμάς η αληθινή ζωή με το θάνατο του Σωτήρος. Πόση αγαθότητα όταν βαπτιζόμαστε μας στεφανώνει, όταν μετέχουμε το δείπνο μας ανακηρύσει νικητάς. Γιατί ο άνθρωπος που έχει γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος, που έχει δηλαδή έρθει μέσα του το Άγιο Πνεύμα και έχει κατοικήσει μέσα στην καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ζωντανά μέσα στην καρδιά του δύναμη, δηλαδή την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Νιώθει, ακούει μέσα του το Άγιο Πνεύμα που κάνει τον παπά και τον ψάλτη μέσα στην καρδιά του. Δηλαδή είναι η συμμαρτυρία του Αγίου Πνεύματος στο πνεύμα του ανθρώπου. Εκείνο το πράγμα που δίνει στον άνθρωπο
αυτή την απόλυτη βεβαιότητα ότι έχει γίνει το σώμα του Λόγου του Θεού, αφού το Πνεύμα του Άγιο ήρθε και σκήνωσε στην καρδιά του. Αυτό το αισθανόντουσαν οι Άγιοι ολοφάνερα. Εμείς όμως οι απλοί χριστιανοί, λόγω της αμαρτίας μας, έχουμε τυφλωθεί και δεν μπορούμε να αισθανθούμε τη χάρη του Θεού να ενεργεί μέσα μας, αλλά ενεργεί η χάρη του Θεού, άσχετα αν εμείς δεν το νιώθουμε. Δεν το νιώθουμε διότι τα μάτια μας δεν έχουν ανοίξει ακόμα να δούμε τον Χριστό μας. Ο χριστιανός με τα Άγια Μυστήρια λαμβάνει τη χάρη της Αγίας Τριάδος για να εισέλθει στην εν Χριστώ ζωή και να ενωθεί με τον Χριστό. Κάθε σύνεξη, κάθε μυστήριο της Εκκλησίας είναι συνέχεια της Πεντηκοστής. Διότι εκεί στην Πεντηκοστή οι Άγιοι Απόστολοι νιώσανε την χάρη. Είπε φλόγες, αέρας, νιώσανε την χάρη. Εμείς λόγω της αιματίας μας δεν νιώθουμε την χάρη, αλλά είναι εκεί η χάρη. Και αυτό πρέπει να το πιστεύουμε. Γι' αυτό όλες σχεδόν οι προσευχές και τα μυστήρια της Εκκλησίας αρχίζουν με την προσευχή «Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, εθέα και σκήνωσον εν εμήν». Αυτή είναι η προσευχή μας. Να έρθει το Πνεύμα του Άγιου να σκηνώσει, δηλαδή να κατοικήσει μέσα μας. Ζητούμε να έρθει ο παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιου, και να κατοικήσει μέσα στην ψυχή μας. Το βάπτισμα, όπως είπαμε, χορηγεί την ύπαρξη και την υπόσταση την κατά Χριστό ζωή. Αλλά έπειτα το βίωμά μας αυξάνει αυτή τη ζωή ώστε να είναι πραγματικά εν Χριστώ. Η εγκόσμια αποστολή του Χριστού έγινε πηγή της χάριτος. Αυτή η αποστολή, η άκρη ταπείνη του Χριστού έγινε πηγή της αγιαστικής χάριτος που λαμβάνει ο άνθρωπος και δι' αυτής ενώνεται με τον Κύριο και δύναται να ζήσει την εν Χριστώ ζωή. Χάρη στα Άγια Μυστήρια και στις Ιερές Ακολουθίες έρχεται σε εμάς η αληθινή ζωή. Αν δεν κουραζόμαστε στην ουσία, δεν κάνουμε τίποτα, εν τούτης όμως τη χάρη αυτή την παίρνουμε και μπαίνει μέσα μας η χάρη του Θεού. Ο Άγιος Διόδοχος Φωτικής διδάσκει ότι με το Άγιο Βάπτισμα λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος και γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Όπως με τα πάθη, όμως με τα πάθη, καλύπτουμε αυτήν την χάρη, η οποία δεν χάνεται τελείως, αλλά καλύπτεται από το σκοτάδι της αμαρτίας, από το σκοτάδι των παθών. Η αναγέννηση του ανθρώπου αρχίζει με το Άγιο Βάπτισμα, όπως είπαμε, και συνεχίζεται με την εν Χριστώ αύξηση. Τι εννοεί αύξηση? Να μεγαλώσουμε και να μην μείνουμε νήπια, αλλά να αυξήσουμε την χάρη της Αγίας Τριάδος, η οποία μεταδόθηκε σε εμάς όταν βαπτιστήκαμε και όταν λάβαμε το Άγιο Μυστήριο. Είπαμε νωρίτερα ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να γίνει συνεργός με τον Θεό και να γίνει παιδί του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στην Εφησίους Αποστολή μας ομιλεί για τα στάδια, σταθμούς, σκαλοπάτια της εν Χριστώ αυξήσεως. Αυτό είναι στην Επιστολή προς Εφησαίους. Και μας λέει, αποθέσαστε εμάς κατά των πρώτων αναστροφήν των παλαιών άνθρωπων, των φθυρώμενων κατά τις επιθυμίες της απάτης. Ανανεούστε δε το πνεύματι του νοός ημών και ενδύσαστε των κενών άνθρωπων, των καινούριων άνθρωπων, των κατά Θεών χτιστέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Στην παραβολή των ταλάντων ο Κύριος μας διδάσκει ότι τις αυξημένες και ευρωβημένες εμπειρίες της χάρης του Αγίου Τριάδος στην παραβολή του Θεός δίνει τη χάρη του και περιμένει από μας να την αυξήσουμε. Αυτό είναι η έννοια της παραβολής των ταλάντων. Το μεγαλύτερο εμπόδιο το να καποφορήσει μέσα μας η αγιαστική χάρη είναι το θέλημα το δικό μας, ώστε το οποίο γίνεται φράγμα. Πρέπει να γκρεμίσουμε όλα τα φράγματα το οποίο δημιουργήθηκε με το θέλημά μας. Γι' αυτό έπειτα αφού λέμε αγιαστείτε το όνομά σου, τι λέμε?
γεννηθείτε το θέλημά σου. Για να μπορεί να αγιαστεί το όνομα του Θεού μέσα μας, πρέπει να μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο που το θέλημά μας γίνεται ίδιο με το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό χρειάζεται μερικά πράγματα να μπορούμε να ησυχάσουμε τους λογισμούς που βρίσκονται μέσα μας. Και είναι δύο πράγματα που θα σας πω, η προσευχή και η μελέτη του Λόγου του Θεού. Είναι δύο φάρμακα που είναι βάσαμο στην καρδιά μας, που μας θεραπεύουν την καρδιά μας και μας δίνουν τη δύναμη να καταστρέψουμε το φράγμα το οποίο μας χωρίζει από τον Χριστό μας. Το φράγμα το οποίο δεν επιτρέπει τον Κύριο να εισέλθει μέσα μας για να κατοικήσει την καρδιά μας. Η προσευχή και η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι μια προσωπική εμπειρία της χάριτος της Αγίας Τριάδος. Όταν ο χριστιανός προσεύχεται μπροστά σε μια εικόνα ή όταν διαβάζει ή ακούει τον Λόγο του Θεού, ο οποίος έχει μεταδοθεί σε εμάς από τους Αγίους Αποστόλους και τους Αγίους, όλους τους Αγίους, τότε έρχεται ο χριστιανός σε μια προσωπική επαφή με τον ίδιο τον Κύριο. Μπορεί να μην το καταλάβουμε όταν ερχόμαστε σε μια προσωπική επαφή με τον Χριστό μας σε αυτές τις στιγμές, αλλά αυτό είναι διότι λόγω της αμαρτωλής καταστάσεώς μας δεν μπορούμε να νιώσουμε τη χάρη του Θεού η οποία βρίσκεται μέσα μας. Αυτό δεν εννοεί όμως ότι πρέπει να σταματήσουμε. Όταν κάνουμε προσευχή μπροστά σε μια εικόνα, η εικόνα μας μιλάει. Ξέρετε την ιστορία που όταν πήγε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Βέκος στο Άγιον Όρος να καταφέρει τους καλογύρους εκεί να ασπαστούν τον Πάπα, υπήρχε ένας γέροντας εκεί που έκανε συνέχεια τον ακάθιστο ύμνο και έλεγε «Χερινύφη ανύμφευτε». Και για μια στιγμή μίλησε η εικόνα σε αυτόν και είπε «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Μίλησε η εικόνα, την άκουσε. Και σε εμάς μιλάει η εικόνα όταν κάνουμε την προσευχή. Δεν την ακούμε όμως, διότι δεν είμαστε σαν αυτόν τον γέροντα. Αλλά αγαπητοί μου χριστιανοί, να μην διστάζουμε, να μην χάνουμε ελπίδα μας ότι αυτή η χάρη πραγματικά έρχεται σε εμάς. Και σε μια μέρα, γιατί αυτό εννοεί παράδεισος, σε μια μέρα θα νιώσουμε τον Χριστό μας, θα τον δούμε και θα καταλάβουμε ότι βρίσκεται κοντά μας.